πώς θα πούμε στην κυρία Μέρκελ ότι εμείς φεύγουμε. Είναι βέβαια από τη μία η προβολή των υποψηφίων, φαντάζομαι ότι την κρατάμε ως δεδομένο. Εντάξει, και κατανοητό. Παρ' όλα αυτά. Η οικονομία να ακούει τον Τσίπρα και τον Δραγασάκη. Θεωρείται. Το Βαρουφάκι. Οι υπόλοιποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τους ακούνε. Ναι, προφανώς. Τότε γιατί οι διαφορετικές απόψεις. Ζούμε μία γρήγορη προεκλογική περίοδο. Οι περισσότεροι υποψήφοι, μάλιστα οι δικοί μας υποψήφοι που οι περισσότεροι είναι και άμαθοι κιόλας από την έκθεση στα μίντια, είναι εύκολο να πέσουν σε παγίδες. Τώρα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, δεν θα τα θυμάται κανείς μεθαύριο. Αυτά τα οποία είναι τα βασικά είναι αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος που είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο υπεύθυνος του προγράμματος που είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Δηλαδή μας λέτε ότι είναι αδιάβαστοι οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Μας λέτε, λέω, ότι είναι αδιάβαστη η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας λέω ότι είναι αδιάβαστη. Σας λέω ότι άμα δεν είσαι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την έκθεση στα μέσα, είναι εύκολο να παγιδευτείς. Ναι, και με επιτρέπετε, συγγνώμη, διακόπτω. Τίθεται και θέματα ουσίας του πολιτικού σας λόγου. Θέλετε να μιλήσουμε για την Κοζάνη, θέλετε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα. Όχι, όχι. Έφερα ως παράδειγμα την Κοζάνη. Δεν είναι τώρα μελητά. Εντάξει, φαντάζομαι ότι όλοι είπαν ότι τώρα τι γίνεται θέλουν να προβληθούν και είναι ο τηλεοπτικός κανόνας. Κανείς και τη Ραχλή Μακρύ αντίπαλο, εγώ τη δικαιολογώ. Εντάξει. Α πούμε ότι είναι δικαιολογημένο. Οι δηλώσεις Βαρουφάκη, για παράδειγμα, προκάλεσαν και συζητήθηκαν, κύριε Κυρίτση, για τον. Εγώ άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη, είπε ότι έθεσε το σχήμα του θανάσιμου εναγκαλισμού της χώρας από το χρέος, το οποίο θα εξοντώσει τη χώρα σε διάφορες παραλλαγές. Αυτό το έχουν πει σχεδόν όλοι οι πολιτικοί στην Ελλάδα κατά περίοδους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως το είπε με λίγο υπερβολικό λυρισμό, αλλά... Ναι. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τα... Λοιπόν, τώρα, αυτά τα οποία ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και να μείνουμε εκεί, τουλάχιστον για το τι θα γίνει την πρώτη μέρα. Αυτά τα οποία είχατε πει και στο παρελθόν, την επαναφορά του 13ου. Της 13ης σύνταξης, για να μην κάνω λάθος, βοηθήστε με, κύριε Κυρίτση. Σε όσους συνταξιούχους παίρνουν μέχρι 700 ευρώ, κατάργηση του έμφυα, επαναφορά του αφορολογήτου στις 12.000 ευρώ, πλήρη κατοικία. Πλήρη προστασία στην πρώτη κατοικία, ειδική μέρημνα στους μικρομεσαίους, που για μας είναι στρατηγικό. Διότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή χώρα αν δεν έχει μεσαία τάξη, εσωτερική αγορά και εσωτερική ζήτηση. Λοιπόν, τώρα βοηθήστε με να καταλάβουμε. Η ιστορία μιας εξαγωγικής χώρας χωρίς μισθούς είναι μια ιστορία Ινδίας, Νοτιοανατολικής Ασίας, τέτοια πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, βοηθήστε μας τώρα να καταλάβουμε αυτό πώς θα γίνει. Και για μας και για τους τριεθέτες και για τους πολίτες. Δηλαδή, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Πρέπει να είναι αυτοδύναμος. Ναι. Και απέχει ένα τσίκ από την αυτοδυναμία. Δεν θα σταματήσουμε καθόλου μέχρι την Κυριακή να πολεμάμε για να επιτευχθεί αυτό. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, κύριε Κυρίτση, μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Ήταν παλαϊκό αίτημα, είναι επ' αυτό που λέτε, για να μου απαντήσετε κιόλας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ήταν παλαϊκό αίτημα της αριστεράς δεκαετίες τώρα. Η απλή αναλογική. Βεβαίως. Όχι της δεξιάς. Γιατί η δεξιά πάντα και τα κόμματα, τα αστικά γενικότερα, φωνάζανε για ενισχυμένη αναλογική και τα λοιπά. Είπαμε στην κυβέρνηση την παρούσα να τη φέρει στη Βουλή να την ψηφίσουμε. Δεν την έφερε. Την απλή αναλογική. Βεβαίως, δεν την έφερε. Καλά, η κυβέρνηση παρούσα δεν πιστεύει στην απλή αναλογική. Εσείς πιστεύατε όμως δεκαετίες στην απλή αναλογική. Επειδή προέρχεσαι από την αριστερά και έχετε μακρά ιστορία. Γι' αυτό σας ρωτάω ακριβώς. Αν την έφερνε, εμείς έχουμε πει ότι θα την καθιερώσουμε. Εσείς τη φέρατε. Βεβαίως και είχαμε πει στην κυβέρνηση να φέρει την απλή αναλογική χωρίς κολπάκια και να την ψηφίσουμε. Ναι, αλλά μιλάτε για αυτοδυναμία όμως, κύριε Κυρίτση, τώρα. Τον πόνους των 60 ευρώ δεν το θέλει. Είναι 50 ευρώ. Τι να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα. Δεν θα κάνουμε χρήση του εκλογικού νόμου, αλλά κάρτη είναι. Αυτό είναι ο νόμος, δεν μας αρέσει ο νόμος. Θα τον αλλάξουμε, αυτό ισχύει. Τώρα αυτό θα εφαρμοστεί. Τέλος πάντων, βοηθήστε με στο εξής, κύριε Κυρίτση. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα. Ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοδύναμος. Τι γίνεται. Πάμε πρώτα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Ανδρέα, σωστά. Αυτό είναι άσχετο με αυτοδυναμίες και αυτά μπερδεύεσαι. Ναι, είναι άσχετο. Η πρώτη δεν μπορεί να. Παράλληλα διαδικασίες. Ωραία. Ας αφήσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για μετά. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτοδύναμος και είναι κυβέρνηση. Τι κάνετε, κατεβάζετε αυτά που μας περιγράψατε σε νομοσχέδια. Πάτε πρώτα στην Ευρώπη να μιλήσετε με τους ηγέτες και λέτε ότι εμείς στη χώρα θα κάνουμε αυτά και μετά. Πώς γίνεται. Ναι. Επειδή έχουμε πει ότι το θέμα του χρέους είναι ηλιδία λίθος, βιαζόμαστε να μπει σε κίνηση αυτή η διαδικασία. Θα διατυπώσουμε και νομοτεχνικά και πολιτικά και τεχνικά το αίτημά μας, το διαπραγματευτικό μας πλαίσιο και θα πάμε να το θέσουμε εκεί όπου συνομιλούμε ως ισότιμοι εταίροι, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Και θα ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Τα τεχνικά κλιμάκια τα οποία βρίσκονται εδώ, με τους οποίους δεν θέλετε να συνομιλήσετε, ναι, τους ναι. λέτε ότι τώρα θα πρέπει να φύγετε από τη χώρα μας. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με την τεχνική συζήτηση ενός προγράμματος, το οποίο είναι το μνημόνιο και έχει άλλα 49 προαπαιτούμενα, το οποίο εμείς λέμε ότι είναι καταστροφικό, δεν το εφαρμόζουμε. Άρα τι να κουβεντιάσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Θα κουβεντιάσουμε με τους πολιτικούς υπευθύνους. Πολιτική συζήτηση θα κάνουμε. Δεν θα χρειαστεί να γυρίσει το τεχνικό κλιμάκιο ένα το κρατούμενο. Δεν σας άκουσα. Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψει το τεχνικό κλιμάκιο ένα το κρατούμενο. Κατά την άποψή μας, ναι. Δεν συνεργαζόμαστε με την Τρόικα. Ναι. Δεύτερον, αυτή η συζήτηση για το χρέος και όλα τα σχετικά. Αυτό να πω εγώ ότι είναι επικίνδυνο είναι κινδυνολογία. Θα το πείτε, αλλά εγώ ερώτηση. Δεν ξέρω, άμα είναι ή δεν είναι. Δεν ξέρω. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Αυτή η συζήτηση μπορεί να καταλήξει σε συμβιβασμό ή έχει αποκλειστεί και ο συμβιβασμός. Γιατί ο συμβιβασμός σημαίνει ότι κάνουν και δύο πλευρές πίσω. Λιγότερο ή περισσότερο ή κάθε μια. Εμείς, όπως έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, πηγαίνουμε για έναν έτοιμο συμβιβασμό. Γνωρίζουμε ότι σε μία διαπραγμάτευση οι δύο πλευρές βάζουν τις θέσεις τους και συναντιούνται κάπου στη μέση ή κάπου λίγο πιο πέρα από τη μέση. Ελπίζουμε το λίγο πιο πέρα από τη μέση να είναι προς την πλευρά που θέλουμε εμείς. Μπορώ να σας πω ένα πολιτικό επιχείρημα. Όχι το τεχνικό, θα σας πω το πολιτικό. Δεν σας το είπα ακόμα για να προσθέσω το ερώτημα και δεν θα επανέλθω. Από τη στιγμή λοιπόν που μπορεί να γίνει ένα συμβιβασμό σε αυτή τη συζήτηση. Μπορεί να χωρέσουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, ανάλογα ποιοι θα είναι στην επόμενη Βουλή βεβαίως, και άλλες πολιτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν εδώ και καιρό τη θεωρία του συμβιβασμού. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της χώρας και τη θεωρία του συμβιβασμού. Και υπήρξαν και μνημονιακές, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή υπηρέτησαν τα μνημόνια, λέγοντας όμως περίπου να κάνουμε συμβιβασμό. Αν κάνουν μια κολοτούμπα και αποδεχθούν το πλαίσιο το οποίο βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι θα αναζητήσει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Τώρα, αν θα είναι στη διαπραγματευτική ομάδα, αυτό είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Αλλά να σας πω το πολιτικό επιχείρημα. Μπήκαμε στο μνημόνιο στο 119% χρέος. Είμαστε 177. Μεσολάβησε ένα μνημόνιο το οποίο μας κατέστρεψε. Είναι νομίζω απολύτως λογικό να πάμε με το αίτημα ότι κοιτάξτε να δείτε, ξαναπάει το χρέος στο 119, διότι το 175 και η καταστροφή της χώρας έγινε με την πολιτική την οποία μας επιβάλλατε ή που συμφωνήσατε με τις κυβερνήσεις δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα κουβεντιάζουμε. Εντάξει, μπορεί να γίνει διά της επιμηκύνησης. Κυρία Τζάκρη, ήρθε στο κόμμα σας με κολοτούς. Όχι, ο έντιμος συμβιβασμός, δύο λεπτά. Ο έντιμος συμβιβασμός. Δεν λέγει επιμήκυνση, είναι κούρεμα λέει. Συγγνώμη, εγώ γι' αυτό ρώτησα. Ο έντιμος συμβιβασμός μπορεί να είναι και επιμήκυνση. Πάντως, για να μην ζαλίζουμε τους πολίτες, στο 119 χρέος πληρώναμε 15 δισεκατομμύρια το χρόνο για την εξυπηρέτησή του. Στο 170 που είναι τώρα πληρώνουμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξυπηρέτησή του. Αυτή είναι η βασική διαφορά που αποκρύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει 9 δισεκατομμύρια το χρόνο παραπάνω για να εξυπηρετεί το χρέος. Και όταν λέμε εμείς ότι το χρέος αυτή τη στιγμή πρέπει να συζητηθεί για την επιμήκυνση και αυτά, αλλά δεν υπάρχει θέμα βιωσιμότητας, αυτό λέμε. Όχι ότι δεν είναι μεγάλο, αλλά αυτά τα οποία δίνουμε για την εξυπηρέτηση είναι πολύ λιγότερα από ό,τι δίνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ποσοστό να πάω στον... Αυτό υπάρχουν δύο απαντήσεις. Μισό, θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Ναι, ναι, κύριε Κρίτσινε. Η πρώτη απάντηση είναι ότι το να σου έχουν το χρέος σαν να σε σκυλάκι με ένα αυξομοιούμενο λουράκι είναι ένας τρόπος να σε κρατάνε σε μία μόνιμη σκλαβιά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για τα πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή που είναι λεφτά τα οποία θα αφαιρούνται από την οικονομία, 3,5-4,5 και από το 20 και μετά 7,5%, είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν υπάρχει, είναι καθαρά θεωρητικό. Άρα εκ των πραγμάτων θα πάνε σε κάποιο είδους επαναξέταση του θέματος. Εάν δεν ξεκινάς από το εύλογο αίτημα του κουρέματος και ξεκινάς μόνο μειώστε μου λίγο το επιτόκιο, δεν θα πας πουθενά. Δεν γίνεται να ξεκινάς με μια διαπραγμάτευση από τη θέση. Άρα είναι μύθος το κούρεμα. Είναι αφετηρία. Είναι αφετηρία το κούρεμα. Είναι ο στόχος μας. Και ελπίζουμε να τον πετύχουμε και με την υποστήριξη του ελληνικού λαού. Έχει κάνει μια ερώτηση και για την κυρία Τζάκρη. Βίκη, την κρατάμε για μετά για το θέμα των συνεργασιών. Ελάτε κύριε Ανδρουλακάκη να ακούσουμε και εσάς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα πραγματικά.